Των εχθρών φίλων ποιήν και ευεργετήν, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τα επιζήμια για την ιχθυοπανίδα λεοντόψαρα, τα οποία όλο και πληθαίνουν στις θάλασσες της Κρήτης από το 2016, μπορούν να μαγειρευτούν και έχουν μάλιστα και νόστιμη γεύση. Με σκοπό τη γνωριμία του κοινού με το βρόσιμο λεοντόψαρο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Ιερά Πέτρα από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου σε μια προσπάθεια να μειωθεί η διστακτικότητα ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου ψαριού για κατανάλωση. Είναι ένα ψάρι το οποίο τουλάχιστον όσοι το έχουν γευτεί σε πρώτη φάση από τους αλληλείς και όσους κατάφεραν να το αγοράσουν, γιατί δεν έχει διοχετευτεί στην αγορά, ακόμα και στο δοκιμαστικό επίπεδο, δεν είναι γνωστό στον κόσμο για να το αγοράσει, έχουν εκφράσει πολύ καλές απόψεις και κριτικές. Είναι πολύ νόστιμο ψάρι, έχει εμφανιστεί τώρα 2 χρόνια τελευταία, αλλά έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι ανώτερο από σκορπίδι. Απλώς θέλει προσοχή στο καθάρισμα. Εγώ το έχω φάει πάρα πολλές φορές και οφτώ και κακαβιά και στο φούρνο, όπως λέει ο Μανώλης. Και πρέπει ο κόσμος να μάθει να το καταναλώνει. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου στο Κουτσουνάρι Ιερά Πέτρας και θα παρουσιαστούν οι διαφορετικοί τρόποι ψησίματος του ψαριού με βάση τις γεύσεις της παραδοσιακής κουζίνας του τόπου μας. Οι σεφ έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες προκειμένου να καταλήξουν σε τουλάχιστον 3 πιάτα που θα κλέψουν την παράσταση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το λεοντόψαρο δεν αποτελεί τοξικό ψάρι όπως ο λαγοκέφαλος. Μάλιστα στη γεύση, όπως λένε οι ψαράδες, θυμίζει σκορπίνα. Πείραμα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες εισάγουν ψάρια, τα οποία είτε είναι φιλεταρισμένα, κυρίως έρχονται από χώρες της Ασίας, δεν έχουν τη διατροφική αξία των ψαριών, των ενδιατημάτων που έχουν έρθει και έχουν εγκλιματιστεί στο περιβάλλον της Ιερά Πέτρας, της Ιτίας, της Νότιας Κρήτης συνολικά, και καταλαβαίνετε ότι έχει πολλές ταυτόχρονα προκλήσεις.